Πολύ είπετε το κομμάτι που είναι μέσα στον Άγιο Ιωάννη. Μα ζητήθηκε εκεί από τη ΔΕΙΑΣ, παρότι πέρασε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, να κάνουν κάποιες εργασίες. Αυτό αναμένουμε και θα ολοκληρωθεί. Περιμένουμε την ΔΕΙΑΣ για να ολοκληρώσουμε την ασφαλτόστρωση μέσα στον Άγιο Ιωάννη, διευκρινίζει ότι Περιφερειάρχης Θερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, απαντώντας έτσι στα παράπονα των κατοίκων ότι η ασφαλτόστρωση πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο μέρος του δρόμου, δηλαδή από το ΤΕΦΑ έως και την Ινούσα, όχι όμως το κέντρο του Αγίου Ιωάννη. Παρότι βέβαια η ΔΕΙΑΣ ήξερε πάνω από ένα χρόνο πως η περιφέρεια θα πραγματοποιήσει εργασίες, εν τούτης δεν έδειξε να βιάζεται, με αποτέλεσμα τώρα να ζητά και πάλι παράταση χρόνου, ώστε να μην πέσει πρώτα η άσφαλτος και μετά ξανασκάψουν τον δρόμο. Όταν η ΔΕΙΑΣ ολοκληρώσει το έργο της, τότε θα γίνει και η ασφαλτόστρωση. Την Τετάρτη ή την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί και η διαγράμμιση όλου αυτού του κομματιού, μέχρι πάνω όπως είναι μέσα στο χωριό και στην Ινούσα που έχει φτάσει ο δρόμος, γιατί και το κομμάτι μέσα στην Ινούσα έγινε πάρα πολύ καλό και έπρεπε να γίνει από καιρό. Οπότε τις επόμενες ημέρες ο εργολάβος είναι έτοιμος, μόλις δώσει το OK η ΔΕΙΑΣ, γιατί πρέπει να το δώσει, να ολοκληρωθεί η εργολαβία, θα προχωρήσουμε και στη διαγράμμιση για να κλείσει το έργο. Ναι, αλλά και εκεί η ΔΕΙΑΣ μήπως καθυστέρησε λίγο. Τους είχατε ενημερώσει ένα χρόνο πριν να κάνουν ό,τι διαδικασία ήταν να κάνουν. Ίσως και παραπάνω. Εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε τον καλό ούτε τον κακό. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Θα πρέπει όλοι να συνεργαζόμαστε και να είμαστε συνεπείς. Και αυτό το λέω πρώτα στις δικές μου υπηρεσίες και από εκεί και πέρα έτσι αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν κι άλλοι. Υπάρχει συνεργασία με τη διοίκηση του Δήμου. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε είναι ότι όταν γίνεται ένας δρόμος πρέπει να γίνεται σωστά και προγραμματισμένα. Καθυστέρησε αυτός ο δρόμος γιατί καθυστέρησε το άλλο το μεγάλο έργο. Έγινε όμως ένα μεγάλο έργο. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Για να γίνει μια εργολαβία, το είπα και το λέω, θέλει 18 μήνες. Κάτι το οποίο έγινε. Έγινε σωστά αυτό που έπρεπε να γίνει σύμφωνα με τον νόμο, γιατί μιλάμε για μεγάλες εργολαβίες της τάξης του 1 εκατομμυρίου περίπου. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε και είδατε, ότι δεν είναι ένας μικρός δρόμος, έγινε με τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουμε ώστε να είναι ασφαλής ο δρόμος, θα γίνουν και οι ανάλογες διαγραμμίσεις και καταφέραμε να το φτάσουμε και μέσα στο χωριό στην Ινούσα, γιατί και εκεί ήταν προβληματική κατάσταση. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, η άνοδος της Ινούσας, από εκεί που είναι τα κέντρα, και μέσα στο χωριό. Και φυσικά ο Άγιος Ιωάννης, ο οποίος πλέον τώρα έχει τον δρόμο που του αρμόζει. Έναν ασφαλή δρόμο και έναν δρόμο που μπορεί να οδηγεί σε ένα μέρος το οποίο για όλους τους αιρέους και όχι μόνο, είναι κάτι σημαντικό. Μιλήσατε καθόλου με τον κύριο Γάτσιο για το κομμάτι από τη γέφυρα του Τσέλιου μέχρι το. Γιατί μας είχατε πει ότι ναι, εκείνο είναι αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά υπάρχει εργολαβία. Μήπως ρωτήσατε έτσι πότε. Έχω την εικόνα που είχα από την προηγούμενη συνάντηση που είχαμε με την κυρία Δήμαρχο. Ο κύριος Γάτσιος δεν ήταν μπροστά. Όσον αφορά το θέμα που τέθηκε με τη ΔΕΙΑΣ για να κάνουν κάποιες τομές που θέλουν να κάνουν. Τεχνικά δεν θέλω να μπω, δεν είναι δική μου δουλειά. Εκείνο που ξέρω είναι ότι το κομμάτι θα γίνει τις επόμενες μέρες έτσι όπως πρέπει. Το κομμάτι μέσα στον Αγιάννη, λέτε εσείς. Εμείς λέμε και το κομμάτι που αφορά το Δήμο, μέχρι τα Σβεσταριά. Θα ρωτήσετε την κυρία Δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.